Άλλη μια τηλεοπτική εκπομπή του NG Power ξεκινάει τώρα στην οθόνη σας. Γι' αυτό πάντα αναφοράμε κράνος και ζώνη στις μετακινήσεις μας. Είναι ένα σημαντικό θέμα, το θέμα της ασφάλειας, της οδηγικής ασφάλειας, της οδηγικής παιδείας. Πάντα προσπαθούμε και μέσα από αυτήν την εκπομπή να προάγουμε, να προβάλλουμε γενικότερα τους τρόπους που μπορούμε να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα. Είναι κρίμα να χάνονται νέα παιδιά στους δρόμους. Το παιδί σου μεγαλώνει. Κάθε μέρα εξελίσσεται και μαθαίνει. Έχεις σκεφτεί ποιος είναι ο δάσκαλός του? Τι οδηγό θέλεις να τον κάνεις? Η ζωή του εξαρτάται από σένα. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία. Παλιότερα σε ένα βασίλειο υπήρχε ένας πολύ πολύ σοφός που όλοι πηγαίνανε σε αυτόν για να παίρνουν τη γνώμη του και συγχρόνως να τους συμβουλεύει για τη ζωή τους. Αυτό γινόταν συνέχεια και συνέχεια και η φήμη του όλο και περισσότερο μεγάλωνε σε αυτό το βασίλειο. Κάποια στιγμή, παρόλο που ο φύλακας του βασιλείου έβλεπε ότι όλος ο ίδιος ο κόσμος πήγαινε και μία και δύο και τρεις φορές για να το συναντήσει, συζητούσαν τα ίδια πράγματα για τα ίδια προβλήματα και τους έδινε τις ίδιες λύσεις κάθε φορά ο σοφός. Λέει, τι γίνεται, δηλαδή ήταν ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό. Κάποια στιγμή βρεθήκανε σε μια μεγάλη γιορτή που ήταν του βασιλείου, όλοι εκεί μαζί. Κάποια στιγμή ο σοφός ξεκινάει και τους λέει μια ιστορία που είχε πολύ γέλιο. Ξαφνικά γελάγανε όλος ο κόσμος, είχε ξεκαρδιστεί. Μετά από λίγο ξαναλέει πάλι την ίδια ιστορία με το ίδιο γέλιο. Ξαναγελάσανε. Μετά από λίγο ξανά τους λέει το ίδιο πράγμα και ξαναγελά προς το λιγότερο. Κάποια στιγμή μετά από μία-δύο ώρες δεν γελάει κανένας. Τότε ο σοφός γυρνάει και τους λέει, για το ίδιο αστείο δεν βλέπω να, όταν σας το λέω πολλές φορές, να γελάτε. Αλλά για το ίδιο πρόβλημα, όσες φορές και να το πείτε, πάντα ξέρετε να κλαίτε. Με αυτό ο σοφός, τι μήνυμα ήθελε να περάσει? Ότι όλοι μας, και εμείς πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, ότι μας ενοχλούν πράγματα στην καθημερινότητά μας, στο μηχανοκίνητο, αθλητισμό, στα πάντα, αλλά είμαστε εκεί και τίποτα δεν κάνουμε για να αλλάξει αυτό. Αλλά στο να δείξουμε κάτι καλό και κάτι ωραίο, λίγο ασχολούμαστε προς αυτό. Αυτή είναι η ζωή μας σήμερα. Όλοι είναι μπολιασμένοι στο αρνητικό. Δείτε μέσα επικοινωνίας τι μας μπολιάζουνε, από το κακό στο χειρότερο. Γιατί μόνο με αυτό καθόμαστε και τα βλέπουμε. Κάθε μέρα βλέπουμε φόνους. Είμαστε εκεί και το κοιτάμε. Αν μας έδειχνε κάθε μέρα παιδιά που ξεχωρίζουνε, ανθρώπους που ξεχωρίζουνε, που διαφέρουνε, πρότυπα πραγματικά, πόσοι θα τα κοιτάζατε? Αυτό είναι το ηθικό μας δίδαγμα για σήμερα.